Ως απόλυτα ασφαλή για τη δημόσια υγεία, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων, Νίκος Μάνος, τα γενώσιμα φάρμακα. Σε δηλώσεις του στην TRT, επεσήμανε μεταξύ άλλων πως κυκλοφορούν χρόνια στην αγορά. Δεν είναι σημερινά, είπε. Ο κύριος Μάνος τόνισε πως το γενώσιμο φάρμακο θα επιφέρει μείωση της επιδιωκόμενης φαρμακευτικής δαπάνης. Εμείς σαν αρχή είμαστε υπέρ των γενωσίμων, όταν όμως τα γενώσιμα δίνονται με σωστές προδιαγραφές, όταν τα γενώσιμα τα οποία χορηγούμε έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές, δηλαδή έχουν μελέτες βιοσυδυναμίας που μας δείχνουν την αξιοπιστία αυτού του γενώσιμου φαρμάκου. Όταν μας έρθουν τέτοια φάρμακα, είμαστε πρόθυμοι πραγματικά φάρμακα τα οποία να υποστηρίζουν σωστά την υγεία των ασφαλισμένων. Όσον αφορά όμως τα φαρμακεία, ο εφαρμοστικός νόμος αλλάζει το τοπίο άρδιν, πράγμα που σημαίνει ότι απελευθερώνει για μια ακόμα φορά το ωράριο, πράγμα που δεν μπόρεσε να το κάνει ο Υπουργός στις προηγούμενες ψηφοφορίες στη Βουλή και το επαναφέρει τώρα πάλι. Όπως επίσης μειώνει πάρα πολύ το εισόδημα των φαρμακοποιών και προσπαθεί έτσι να κάνει μείωση των φαρμακευτικών δαπανών. Για ακόμη μια φορά του στέλνουμε το μήνυμα ότι παίρνει στραβό δρόμο, έτσι δεν μειώνονται οι φαρμακευτικές δαπάνες. Οι φαρμακευτικές δαπάνες υπάρχουν τρόποι να μειωθούν, το έχουμε πει πώς μπορεί να γίνουν και πιστεύουμε ότι έστω και τελευταία στιγμή με υπουργικές αποφάσεις θα το αλλάξει.